Όπα και να με, Μάκης εδώ σε ένα ακόμα βίντεο για το Joystick GR και σήμερα θα πούμε μερικά πραγματάκια, πραγματάκια. Δηλαδή, θα έχει review χαρακτήρα το βίντεο, καταρχήν δεν θα είναι vlog ή μάλλον θα είναι και vlog, θα είναι και review χαρακτήρα, τέλος πάντων πάρετε το όπως θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για αυτό το επικό αριστούργημα θα πούμε μερικά πράγματα, το Little Nightmares, που όσο μικρό και αν είναι στο μάτι, τόσο περισσότερα πράγματα καταφέρνει να κάνει στο PlayStation 4, στο Xbox One σας ή στο PC σας. Μιλάμε για την απόλυτη πρόταση αυτό το μήνα και από αλλού τα περίμενα κάποια πράγματα, από αλλού τα βρήκα. Εν ολίγης, για να μην ξαναλέω πάλι για το Outlast, τα περίμενα από το Outlast και τελικά ό,τι περίμενα από το Outlast μου τα έδωσε αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό εδώ το πράγμα που με μία τόσο χρωματιστή παλέτα και ένα ιδιαίτερο art direction εκπληκτικό πιάνει την ψυχολογία σου και την κάνει έτσι. Έτσι την κάνει, έτσι. Ιδιαίτερα με αυτό το συγκλονιστικό φινάλε που έχει, δηλαδή δεν περιγράφω, δηλαδή το τι συμβαίνει, καλύτερα να το πάρετε, να το παίξετε μόνοι σας για να καταλάβετε τι σας λέω. Από ήχο τα σπάει, μιλάμε για ήχο ανεπανάληπτο, στο οποίο τι γίνεται τώρα. Οπτικός, απίστευτα πράγματα, εξαιρετικό animation. Ηχητικά πάλι απίστευτα πράγματα, οπότε αν πάρετε τα ακουστικάκια σας, τα βάλετε στα αυτιά, τσακώσετε και το χειριστήριο και ξεκινήσετε να παίξετε, μιλάμε για την απόλυτη βήθηση μέσα σε αυτόν τον κόσμο του παιχνιδιού, τον σουρεαλιστικό, και δεν θα θέλετε να έχετε λιωμό πραγματικά το παιχνίδι. Δυστυχώς όμως, ένα από τα αρνητικά του παιχνιδιού είναι ότι είναι μικρό, δηλαδή διαρκεί γύρω στις 3 ώρες, και όποιος είναι λίγο καλύτερος στα αντανακλαστικά του και έχει περισσότερες γνώσεις από, γενικότερα από games, θα κάνει 2-2,5 ώρες πιστεύω θα τις βγάλει, θα το έχει βγάλει το παιχνίδι. Ενώ κάποιος που είναι πιο έτσι, παίκτης, ο οποίος δεν παίζει καθημερινός κτλ. Κτλ. Στις ελεύθερες ώρες του δεν έχει εμπειρίες με πάρα πολλά παιχνίδια, 3 ώρες τις satisfy. Αν ιδιαίτερα βγαθείς να μαζέψεις και κάποια collectables που έχει, κάποια γαλματάκια και κάποια. Τι άλλα έχει μέσα. Γιατί έχει κολλήσει το κεφάλι μου τώρα. Είχε κάποια γαλματάκια να μαζεύεις, να τα σπάς και. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήταν. Δεν κάθισα να τα κοιτάξω τα πιο πολλά. Θα του πάρει 3 με 3,5 ώρες το πολύ δηλαδή με το ψάξιμο. Βέβαια, σου δίνει και την επιλογή το παιχνίδι στα chapters. Αν θέλεις να ξαναμαζέψεις κάποια πράγματα, να μπορείς να μπεις μεμονωμένα στα chapters που δεν έχεις μαζέψει όλα τα collectables και να μπεις να συνεχίσεις. Το συγκεκριμένο chapter και να μαζέψεις τα υπόλοιπα που έχεις αφήσει πίσω. Τέλος πάντων, αυτά είναι περισσότερο για τους ανθρώπους που μαζεύουν trophies και achievements και δεν χρησιμεύουν στους άλλους ανθρώπους, στους απλούς και χαλαρούς gamer οι οποίοι θέλουν απλά να παίξουν ένα παιχνίδι. Τώρα, άλλο ένα πρόβλημα που έχει αυτό το παιχνίδι είναι λίγο στο χειρισμό. Όταν λέω πρόβλημα, μην φανταστείτε τώρα τρομερά πράγματα. Από το τρίτο chapter και μετά συνηθίζεις το χειρισμό κανονικά και γίνονται δεύτερη φύση σου το πώς κινείται ο χαρακτήρας κτλ. Κτλ. Ίσως σε αυτό βέβαια φταίει και λίγο το ότι δεν έχουν βάλει tutorial από την αρχή του παιχνιδιού το πώς χειρίζεσαι τον παίκτη κτλ. Κτλ. Αλλά καλύτερα γιατί τώρα τελευταία τα παιχνίδια έχουν γίνει να από εδώ, να από εκεί, ταμπέλες παντού κτλ. Κτλ. Αυτό σε αφήνει να βρεις την άκρη μόνος σου. Πράγμα που το βρίσκω θετικό. Εντάξει, να έχει και λίγο ζόρι σαν παιχνίδι, να μην σε παίρνει από το χεράκι και σε πάει μέχρι το τέλος, ας πούμε. Δεν χρειάζονται αυτά. Γρίφη και τα λοιπά βατά από όλους, μπορεί να το παίξει ο καθένας. Δυσκολία μέτρια, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο στη δυσκολία. Παίζεται άνετα και χαλαρά. Μερικές φορές δηλαδή δεν θα μπορείς να βρεις άκρη σε κάποια σημεία, αλλά λόγω του ότι θα χάσεις 2-3 φορές θα τη βρεις την άκρη. Και αν θα ψάξεις καλά το χώρο και τα λοιπά στη μπίστα ρε παιδί μου. Τι άλλο τώρα. Το παιχνίδι άλλα αρνητικά δεν έχει. Μιλάμε για τρομερό ηχητικό τομέα όπως σας είπα και πριν, τρομερό οπτικό τομέα, απίστευτο art direction, σουρεαλιστικό περιβάλλον γενικώς σε όλες τις πίστες που έχει μέσα το παιχνίδι. Ανώμαλη ατμόσφαιρα και ανατριχιαστική το καταφέρνει αυτό το παιχνίδι, δηλαδή δεν σου γεμίζει το μάτι βλέποντας το εξώφυλλο και τις εικόνες πίσω από το κουτί του παιχνιδιού,
δεν σου γεμίζει το μάτι, μπορεί να είναι τόσο πολύ ανατροχιστικό, και όμως και με τον τερματισμό ιδιαίτερα καταφέρνει και σου σηκώνει την τρίχα κάγκελο, αξίζει τα λεφτά του κατά τη γνώμη μου και πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να πάρει ο καθένας και να παίξει. Είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει το τελευταίο εξάμηνο. Το μόνο του ελάττωμα είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι είναι μικρό σε διάρκεια. Θα προτιμούσα δηλαδή να είχε κάνα δύο ρίτσες παραπάνω. Δεν πειράζει όμως, το παιχνίδι δεν είναι και τόσο ακριβό, δηλαδή είναι στα 20 ευρώ. Εδώ άλλοι μας είχαν ζητήσει 70 ευρώ για παιχνίδια τα οποία διαρκούσαν 5 ώρες. Παιχνίδια. Συγκεκριμένα δηλαδή το The Order ήταν, το οποίο ζήταγε full price για 5 ώρες μόνο. Αυτό τουλάχιστον στις 3 ώρες, 3-3,5 ώρες ανάλογα τον κάθε παίχτη, ζητάει 20 ευρώ και τα αξίζει κατά τη γνώμη μου. Ανεπιφύλακτα σας το προτείνω να το πάρετε, να το παίξετε και να το ευχαριστηθείτε. Θα σας βγάλει συναισθήματα που δεν σας τα έχει βγάλει τίτλος ΑΑ. Αυτά ως προς τον ηχητικό τομέα, τα του χειρισμού και τον οπτικό. Να σας πω και δύο πράγματα τώρα για το παιχνίδι, να ξέρετε πάνω κάτω τι ακριβώς συμβαίνει. Στο παιχνίδι αυτό χειρίζεσαι τη Six, ένα μικρό κοριτσάκι, το οποίο προσπαθείς να βοηθήσεις να βγει από το ανατριχιαστικό και τρομακτικό μου. Το οποίο όμως δεν θα σας πω τι ακριβώς είναι, γιατί είναι μεγάλο spoiler για το παιχνίδι. Ας πούμε, εγώ μέχρι το τελευταίο chapter δεν είχα καταλάβει τι ακριβώς είναι το μο. Και ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα το τι ακριβώς ήταν. Βέβαια, παίρνεις χαμπάρι ενδιάμεσα στο παιχνίδι, ίσως σε μερικούς κόψεις τι ακριβώς είναι, δεν μου κόψει καθόλου, εν πάση περιπτώσει. Και προσπαθείς να την κάνεις να αποφύγει και να ξεφύγει από διάφορους εχθρούς. Όχι διάφορους, είναι 3-4 εχθροί οι οποίοι έχουν χαρακτηριστική εικόνα και μορφή που θα σας μείνει δηλαδή. Ανεπτυγμένο από την Tarsier, σας το είχα πει αυτό και στο unboxing, όποιος έχει δει δηλαδή το unboxing θα ξέρει 5-10 πράγματα που είχα πει εκεί τότε. Platforming είναι, 2D platform, την έκδοση που έχει να λάβει με Bandai Namco. Νομίζω ότι τα σημαντικά σας τα έχω πει, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω για αυτό το παιχνίδι. Εξαιρετικό, είναι εγγύηση. Θα περάσετε εξαιρετικά. Θα περάσετε πάρα πολύ καλά με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και καταφέρνει να κάνει πράγματα που άλλα thriller δεν τα έχουν καταφέρει. Ιδιαίτερα, δηλαδή, επειδή έχεις κατοχή σου αυτό το κοριτσάκι, πιστεύω ότι σου βγάζει άγχος παραπάνω, λόγω του ότι έχεις ένα αδύναμο μικρό ανθρωπάκι να χειριστείς και να προσπαθήσεις με αυτό να λύσεις τους γρίφους του παιχνιδιού και να το κάνεις να ξεφύγει από διάφορες δύσκολες καταστάσεις. Και νομίζω πως αυτό είναι αυτό που βοηθάει το παιχνίδι να γίνει πιο αγχώδες. Αυτά από μένα. Εσείς βλέπετε Joystick, Μάκης εδώ πέρα. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Like αν σας άρεσε το βίντεο και subscribe. Γεια χαρά!